Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και από εμένα και λυπάμαι πολύ που δεν μπορεί να είμαι εκεί μαζί σας, τουλάχιστον αυτή τη φορά. Το θέμα της ομιλίας μου θα είναι ο ρόλος του PCSK9 και της αναστολής του PCSK9 στη μη αλκοολική λιπόδη νόσου του ύπατος. Όπως ανέφερε και ο κύριος Συνάκος, από τον Ιούνιο του 2023, η μη αλκοολική λιπόδης νόσος του ύπατος έχει ένα νέο όνομα και πλέον ονομάζεται Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease. Για τους λόγους της παρουσίασης, ωστόσο, θα μείνω στην παλαιότερη ορολογία. Η NAFLD είναι η πιο συχνή υπατική νόσος παγκοσμίως, με επιπολασμό που είναι περίπου 25-30%. Σχετίζεται πάρα πολύ στενά με τους μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου και κατά κύριο λόγο με την παχυσαρκία, το σαχαρό διαβήτη τύπου 2 και το μεταβολικό σύνδρομο. Υπολογίζεται ότι περίπου 80% των παχύσαρκων ασθενών και 50-60% των ασθενών με σαχαρό διαβήτη τύπου 2 έχουν την νόσο. Ως προς την αντιμετώπιση της NAFLD, η μοναδική παρέμβαση η οποία μέχρι στιγμής έχει δείξει όφελος, τουλάχιστον ως προς τις ιστολογικές παραμέτρους, είναι η απώλεια βάρους. Και μιλάμε για απώλεια βάρους τουλάχιστον 7-10%. Και η απώλεια βάρους πρέπει να επιτευχθεί με μειωμένη πρόσληψη θερμίδων και με συστηματική φυσική δραστηριότητα. Ως προς τις φαρμακολογικές θεραπείες, τις οποίες αναφέρθηκε εκτενώς και ο κ. Συνάκος, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπεία. Υπάρχουν ωστόσο κάποια φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για άλλες ενδείξεις και τα οποία έχουν δείξει κάποιο όφελο στην NAFLD, όπως είναι η πιογλυταζόνη και η βιταμίνη ε. Ως προς τους GLP-1 αγωνιστές και τους SGLT2 αναστολής, τα δεδομένα είναι πολύ θετικά και αναμένουμε τα αποτελέσματα των μελετών φάσης 3. Υπάρχουν πολλαπλοί μηχανισμοί οι οποίοι εμπλέκονται στην παθογένεια της NAFLD. Και τα μόρια που έχουν δοκιμαστεί μέχρι τώρα στοχεύουν σε διάφορα μονοπάτια στην παθογένεση της νόσου. Ωστόσο, μόνο ελάχιστα από αυτά τα φάρμακα έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα. Η υπερλιπιδεμία αποτελεί συνιστόσιο του μεταβολικού συνδρόμου και αποτελεί ένα από τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για την μη αλκοολική λιπόδη νόσου του ύπατος. Οι στατίνες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας της υπερλιπιδεμίας, ελαττώνουν την σύνδεση χοληστερόλης από το ΥΠΑΡ, με αποτέλεσμα να ελαττώνεται η συγκέντρωση της LDL χοληστερόλης στην περιφερική κυκλοφορία. Ταυτόχρονα ελαττώνουν την υπατική συγκέντρωση χοληστερόλης. Αρχικές μελέτες και ίδιες μελέτες από την ομάδα του κ. Άθυρου από τη Θεσσαλονίκη έδειξαν ότι οι στατίνες μπορούν να βελτιώσουν παραμέτρους της NAFLD. Τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στη ζωή μας και οι PCSK9 αναστολής. Το PCSK9 είναι ένα μόριο το οποίο συνδέεται με τον υποδοχέα της LDL στη μεμβράνη των υπατοκυττάρων και η σύνδεση αυτή οδηγεί στην αποδόμηση του LDL υποδοχέα. Επομένως, η αναστολή του PCSK9 οδηγεί σε ελαττωμένη αποδόμηση του LDL υποδοχέα, αυξημένη έκφρασή του στην επιφάνεια των υπατοκυττάρων, με αποτέλεσμα αυξημένη πρόσληψη χοληστερόλης από τα υπατοκύτταρα. Και αυτό οδηγεί σε ελαττωμένα επίπεδα LDL χοληστερόλης στην συστηματική κυκλοφορία. Οι PCSK9 αναστολής, το αλιρόκουμαμπ και το εβολόκουμαμπ, έχουν εγκριθεί σαν θεραπεία δεύτερης γραμμής για την υπερλιπιδεμία, υπερχοληστερολεμία. Στις επόμενες διαφάνειες θα δούμε τι γνωρίζουμε σε σχέση με τον PCSK9 και την αναστολή του PCSK9 και την μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος. Οι αρχικές μελέτες διερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του PCSK9 και της υπατικής θεάτωσης. Μία από τις πρώτες μελέτες συμπεριέλαβε 200 περίπου ασθενείς, οι οποίοι είχαν ιστολογικά επιβεβαιωμένη NAFLD με βιοψία ύπατος και η μελέτη αυτή έδειξε ότι αυξημένα επίπεδα PCSK9 στη συστηματική κυκλοφορία συσχετίζονται με αυξημένο βαθμό υπατικής θεάτωσης, μεγαλύτερη φλεγμονή και με περισσότερη ίνωση. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και από μία πιο πρόσφατη μελέτη, με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών αυτή τη φορά, η οποία επίσης έδειξε ότι τα επίπεδα του PCSK9 σχετίζονται με μεγαλύτερο βαθμό υπατικής θεάτωσης.
Υπάρχουν δύο πιθανές εξηγήσεις για αυτή τη συσχέτιση. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι η συγκέντρωση λίπους στα υπατοκύτταρα, η οποία συμβαίνει ούτως ή άλλως στην αθλητή, οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή PCSK9, σε μία προσπάθεια να ελαττωθεί η πρόσληψη χοληστερόλης από το ήδη επιβαρημένα υπατοκύτταρα. Εναλλακτικά, είναι πιθανόν το PCSK9 να συμμετέχει άμεσα στην de novo υπατική λιπογένεση και επομένως να συμμετέχει άμεσα στην παθογένεση της νόσου. Οι μελέτες που ακολούθησαν επιχείρησαν να διερευνήσουν σε λίγο μεγαλύτερο βάθος αυτή τη συσχέτιση. Η πολυκεντρική αυτή μελέτη από την Ευρώπη συμπεριέλαβε πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών και εδώ με βιοψίες ύπατος. Ήταν ασθενείς με υπόνοια ναυτιλιακή, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε βιοψίες ύπατος. Ανάμεσα στους ασθενείς αυτούς υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι είχαν loss of function variant, ένα loss of function variant στο γονίδιο του PCSK9 και οι ασθενείς αυτοί φάνηκε ότι είχαν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης υπατικής θεάτωσης και μικρότερο κίνδυνο υπατικής ίνωσης. Και η σχέση αυτή ήταν ανεξάρτητη από τους γνωστούς μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου και ήταν ανεξάρτητη από τους γνωστούς γενετικούς παράγοντες κινδύνου για την αθλητή. Η ίδια ομάδα ερευνητών επιχείρησε να διερευνήσει ποια είναι η επίδραση της υπερέκφρασης του PCSK9 σε ένα πειραματικό μοντέλο. Και έτσι σε ποντίκια, τα οποία ήταν ενόκειν ποντίκια για τον PCSK9 και επομένως είχαν υπερέκφραση του PCSK9, όταν τα ποντίκια αυτά έλαβαν μία δίαιτα πλούσια σε λίπος, εδώ είναι τα ποντίκια τα οποία έλαβαν τη δίαιτα πλούσια σε λίπος, τα νόκιν ποντίκια εμφάνισαν υπατική στεάτωση, περισσότερη φλεγμονή και περισσότερη ίνωση. Βλέπουμε και εδώ είναι τα νόκιν ποντίκια, τα οποία έχουν πολύ πιο σοβαρές ιστολογικές βλάβες σε σχέση με τα wild type ποντίκια. Τώρα η ομάδα αυτή των ερευνητών επιχείρησε να δώσει μια εξήγηση για το πώς η αναστολή του PCSK9 μπορεί να ωφελήσει την αθλητή. Γνωρίζουμε ότι τα ουδετερόφυλλα παίζουν κεντρικό ρόλο στην υπατική φλεγμονή και στην NASH. Τα ουδετερόφυλλα εκρίνουν αυτά τα miRNA 223 extracellular vesicles, τα οποία προσλαμβάνονται από τα υπατοκύτταρα και εκεί αναστέλουν την έκφραση διαφόρων γονιδίων, τα οποία συμμετέχουν στη φλεγμονή και στην ίνωση. Η πρόσληψη αυτών των extracellular vesicles μεσολαβείται από τον LDL υποδοχέα στην επιφάνεια των υπατοκυτάρων. Η αναστολή τώρα του PCSK9 οδηγεί σε υπερέκφραση του LDL υποδοχέα και επομένως σε αυξημένη πρόσληψη αυτών των extracellular vesicles, τα οποία στη συνέχεια θα ασκήσουν αντιφλεγμονώδη και αντιεινωτική δράση στο ύπαρ. Περνάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα κλινικά δεδομένα, τα οποία δυστυχώς μέχρι στιγμής είναι αρκετά περιορισμένα. Μία από τις πρώτες μελέτες προέρχεται και πάλι από την Ελλάδα. 40 ασθενείς με ετερόζυγη οικογενή υπερχολεστερολεμία, μεταξύ των οποίων και 13 ασθενείς με αναφλητή, έλαβαν ευολόκουμαμπ ή αλιρόκουμαμπ για ένα χρόνο. Και στο τέλος της θεραπείας, οι ασθενείς με αναφλητή είχαν βελτιωμένες παραμέτρωσης στην αναφλητή. Μία άλλη μικρή μελέτη με 26 ασθενείς με οικογενή υπερχολεστερολεμία και ναυτιλιακή και πάλι έλαβαν είτε εβολόκουμαμπ είτε αλιρόκουμαμπ για 6 μήνες και στο τέλος της θεραπείας και πάλι υπήρχε βελτίωση ως προς την υπατική στεάτωση ιδίως στους ασθενείς που πέτυχαν χαμηλά τριγλυκερίδια. Και η πιο πρόσφατη μελέτη με 29 ασθενείς, εδώ η διάρκεια της θεραπείας ήταν λίγο μεγαλύτερη και ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών, περίπου 75%, πέτυχε πλήρη υποστροφή της υπατικής θεάτωσης στο τέλος της θεραπείας. Συνοπτικά, τα αρχικά κλινικά δεδομένα είναι πολύ θετικά, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι πάρα πολύ σοβαροί περιορισμοί. Ο αριθμός των ασθενών, όπως είδαμε, είναι πάρα πολύ μικρός. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάγνωση της NAFLD ήταν μη επεμβατικές και διαφορετικές σε κάθε μελέτη. Και το πιο βασικό είναι ότι δεν υπήρχαν ιστολογικά δεδομένα, γιατί σε αυτές τις μικρές μελέτες δεν έγιναν βιοψίες ύπατος. Τα τελευταία χρόνια, κάποιοι ερευνητές έχουν γύρει κάποιες ανησυχίες ως προς την ασφάλεια των PCSK9 αναστολέων. Και οι ανησυχίες αυτές έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με την αυξημένη πρόσληψη χοληστερόλης από τα υπατοκύτταρα και ποια θα μπορούσε να είναι η επίδραση αυτής της χοληστερόλης στο ύπαρ. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι μετά ανάλυση 25
τυχαιοποιημένων μελετών, η οποία διερεύνησε την ασφάλεια του οβολόκουμαμ και του αλιρόκουμαμ, δεν έδειξε αυξημένο κίνδυνο υπατικής βλάβης με αυτά τα φάρμακα. Μία πειραματική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε πριν από 4 περίπου χρόνια, εδώ χρησιμοποιήθηκαν PCSK9 knockout ποντίκια, στα οποία δόθηκε μία δίαιτα πλούσια σε λίπος. Εδώ είναι τα knockout ποντίκια και εδώ είναι τα ποντίκια τα οποία έλαβαν δίαιτα πλούσια σε λίπος. Αυτά τα ποντίκια εμφάνισαν σοβαρή υπατική στεάτωση, ER stress, φλεγμονή και ίνωση. Και εδώ βλέπουμε τις ιστολογικές βλάβες σε σχέση με τα wild type ποντίκια. Ένα άλλο ενδιαφέρον έβριμα αυτής της μελέτης ήταν ότι τα knockout ποντίκια είχαν αυξημένη έκβαση του CD36. Είναι εδώ. Γνωρίζουμε ότι το PCSK9 ρυθμίζει εκτός από τον LDL υποδοχέα, ρυθμίζει επίσης τον VLDL υποδοχέα και το CD36. Το CD36 είναι ένας υποδοχέας των ελεύθερων λιπαρών οξέων και η υπερέκφρασή του οδηγεί σε συγκέντρωση τριγλυκεριδίων στο ύπαρ, σε φλεγμονή και σε περισσότερη ίνωση και επομένως σε επιδείνωση της NAS. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και μιας άλλης πιο πρόσφατης πειραματικής μελέτης. Εδώ και πάλι χρησιμοποιήθηκαν PCSK9 knockout ποντίκια, στα οποία δόθηκε δίαιτα πλούσια σε λίπος. Και τα ποντίκια αυτά εμφάνισαν αυξημένη ελεύθερη χοληστερόλη στα υπατοκύτταρα, αυξημένους κρυστάλλους χοληστερόλης, περισσότερη ίνωση και περισσότερη φλεγμονή. Επομένως, τα αρχικά θετικά αποτελέσματα των κλινικών, τα αρχικά θετικά αποτελέσματα από τις κλινικές μελέτες φαίνεται να είναι αντικρουόμενα σε σχέση με τα πιο πρόσφατα πειραματικά δεδομένα. Ωστόσο, είναι πιθανόν ότι η πλήρης αναστολή του PCSK9 στα knockout μοντέλα να είναι διαφορετική από την αναστολή του PCSK9 με τα αντισώματα, δηλαδή με τα φάρμακα τα οποία διαθέτουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι PCSK9 αναστολής οδηγούν σε αύξηση της συγκέντρωσης του PCSK9 στη συστηματική κυκλοφορία και είναι πιθανόν ότι ο PCSK9 που κυκλοφορεί στη συστηματική κυκλοφορία στην πραγματικότητα αναστέλει το CD36 με αποτέλεσμα να οδηγεί σε βελτίωση της NAFLD. Νομίζω από την παρουσίασή μου είναι εμφανές ότι σε αυτό το παζλ υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια τα οποία λείπουν και η κατανόησή μας για το ρόλο του PCSK9 στην παθογένεση της NAFLD είναι ακόμα πολύ περιορισμένη. Αυτό ωστόσο που γνωρίζουμε είναι ότι τα επίπεδα του PCSK9 στη συστηματική κυκλοφορία συσχετίζονται με την βαρύτητα της υπατικής στεάτωσης. Τα αρχικά κλινικά δεδομένα δείχνουν όφελος με τους αναστολείς. Ωστόσο, είναι πολύ περιορισμένα και υπάρχουν οι περιορισμοί στους οποίους αναφερθήκαμε νωρίτερα. Αυτό που περιμένουμε από το μέλλον είναι να υπάρξουν περισσότερα κλινικά δεδομένα με ιστολογική επιβεβαίωση, έτσι ώστε να κατανοήσουμε αν οι PCSK9 αναστολής, οι οποίοι είναι πολύ αποτελεσματικά φάρμακα, έχουν κάποιο όφελο σε μία νόσο η οποία είναι πάρα πολύ συχνή και για την οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια άλλη φαρμακολογική θεραπεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.